Αύγουστος του 2023. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα στο μεγαλύτερο υδραυλικό έργο της Κρήτης, το φράγμα Ποσελέμη, καθώς το νερό είναι ελάχιστο, με το καλοκαίρι να είναι αρκετά δύσκολο για τους Δήμους Ηρακλείου Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Στερεύει το φράγμα Ποσελέμη, με τις εικόνες να απογοητεύουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6.280.000 κυβικά νερό. Εικόνες που απέχουν από τα εντυπωσιακά πλάνα από την υπερχείληση του φράγματος στα τέλη του 2022. Στην περίπτωση που δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις τον ερχόμενο χειμώνα, τότε θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη συντηρητική λειτουργία του φράγματος στα τέλη Δεκεμβρίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πληρότητα ταμιευτήρα 25%. Ο ταμιευτήρας, εφόσον δεν έχουμε πληρότητα, δεν συμπληρωθεί από βροχοπτώσεις που ενδεχομένως να γίνουν, θα υπάρχουν γύρω στα 2 με 2,2 εκατομμύρια κυβικά ταμιευτήρα, προκειμένου να γίνει η συντηρητική λειτουργία του δηληστηρίου. Θα κλείσει και η καθημερινή λειτουργία και θα αρχίσει η λειτουργία η εβδομαδία, μία φορά την εβδομάδα. Δυστυχώς ανακύπτει βέβαια το θέμα του φράγματος από Σελέμη και της αποδοτικότητάς του. Και θα ήθελα και από το βήμα αυτό να καλέσω την πολιτεία να εξετάσει το θέμα πολύ σοβαρά, καθώς η λύση, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι πλέον στο Αποσελέμι, αλλά είναι στον Αλμυρό. Ο Αποσελέμις, που είναι εντός τη χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Χερσονήσου και έχει προξενήσει σημαντικά θέματα στο παρελθόν, έχοντας αντιμετωπίσει και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, αποδεικνύεται ότι σαν δομή έχει μια φέρουσα ικανότητα. Η λύση είναι ο Αλμυρός ποταμός, δηλώνει ο Γιάννης Έγκος, την ώρα που ο Δήμος Χερσονήσου αντλεί μειωμένες ποσότητες νερού από το φράγμα Ποσελέμη τους μήνες αιχμής, ενεργοποιώντας γεωτρήσεις για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Ο Αλμυρός είναι η λύση. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αλμυρός έχει 300 με 500 εκατομμύρια νερό πολύ καλής ποιότητας στην κακή βροχομετρική χρονιά. Ήρθε η ώρα να τα εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε σωστή διαχείριση του υδατικού δυναμικού. Η Κρήτη δεν έχει αρνητικό βροχομετρικό και υδατικό δυναμικό, έχει θετικό. Θέμα διαχείρισης έχει. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να εκμεταλλευτούμε τα νερά του Αλμυρού, καθώς είναι νερά τα οποία είναι υπερβάλλοντα και μπορούν ακόμα και ανάντι στο φαράγγι της Κέρης να δημιουργηθεί υποδομή που με φυσική ροή να οδεύει το νερό προς τις αστικές περιοχές. Όμως πρέπει να γίνει ένας σοβαρός σχεδιασμός που εκτιμώ ότι δεν έγινε στο παρελθόν και θα έλεγα ότι το φράγμα Ποσελέμη ως δομή δεν θα έπρεπε βέβαια να ήταν εκεί, αλλά δεν μπορεί και δεν έχει κανένα λόγο να μεγαλώσει. Δεν έχει νόημα σε μια τουριστική ουσιαστικά περιοχή να δημιουργούμε μια δομή η οποία καταστρέφει το περιβάλλον, δημιουργεί σημαντικά θέματα και εν τέλει είναι πεπερασμένη. Αντικρίζοντας τις συνέπειες της λειψιδρίας, ο Δήμαρχος Χερσονήσου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να μπει στο κάδρο των ειδικών η αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού ποταμού, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι οι γεωτρήσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών το επόμενο καλοκαίρι, στην περίπτωση που δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, για να γεμίσει και πάλι με νερό το φράγμα Ποσελέμη. Εάν τυχόν δεν βρέξει, θα έχουμε πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις επαρκούν για το επόμενο καλοκαίρι? Εκτιμώ πως όχι, διότι ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό και η ποιότητα των υδάτων και θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα θέματα σε αυτό. Η υποδομή που λέγεται αεροδρόμιο Καστελίου δεν έχει ληφθεί υπόψη. Το αεροδρόμιο Καστελίου θα μπορέσει την επόμενη δεκαετία να υπερδιπλασιάσει τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών μας. Αν δεν λάβουμε τώρα μέρημνα γι' αυτό, θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.